Γροθιά στο στομάχι. Εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή ενός ακόμα ανθρώπου στο Ρέθυμνο το απόγευμα της Παρασκευής. Ο δικυκλιστής κινείται σε επαρχιακό δρόμο πίσω από τη Μονή Αρκαδίου, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μηχανής, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα όπου βρέθηκε κάτω από τις ρόδες ενός τετραξονικού. Βρισκόμαστε στον Αρκαδιώτικο δρόμο, όπου μετά από σφοδρή σύγκρουση με μεγάλο όχημα, ο άτυχος άντρας άφησε στο δρόμο την τελευταία του πνοή. Το 54ο θύμα της ασφάλτου στην Κρήτη για το 2024 ήταν ένας αλλοδαπός άντρας περίπου 30 ετών, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες διαμελίστηκε λόγω της φοδρότητας της σύγκρουσης. Στο σημείο εσπεύσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Με θλίψη υποδεχτήκαμε χθες στο ίδρυμά μας ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, θανατηφόρο. Ήταν αγνώστο στοιχείο σε εμάς τότε. Αλλοδαπός, γύρω στα 30 κατευθύνηση, από ένα σοβαρό τροχαίο που διεξήχθη λίγο έξω από την πόλη από ό,τι μας ενημέρωσε. Το ΕΚΑΒ τον παρέλαβε ήδη απεβιώσαντα. Σχετικά κακή κατάσταση. Συγκλονισμένη τοπική κοινωνία με το φόρο αίματος στους δρόμους της Κρήτης ζητά από την πολιτεία να λάβει μέτρα. Πρέπει και η διοργανωμένη πολιτεία, δεν είναι ο νόμος μόνο, γιατί και μέσα στο νόμο υπάρχει και η πρόληψη, αλλά αυτή η πρόληψη πρέπει να γίνει με δράση, να υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Λοιπόν, επιτέλους να το κάνουν, δηλαδή δεν ξέρω, σαν να μην ακούν, σαν να μην θέλουν, δεν τους μαλώνω, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, εύχομαι να μας φωτίσει όλους, αλλά μπορούμε να κάνουμε ενέργειες και εμείς να μάθουμε σαν πολίτες και η πολιτεία να οργανώσει σωστά. Άμα δεν υπάρχουν δρόμοι, τα περιμένεις. Ο ΒΟΑΚ είναι 20 χρόνια να φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ. Όλες οι κυβερνήσεις, ακόμα ΒΟΑΚ, τίποτα, πράγμα. Και τούτος εδώ που είναι από την Κρήτη, από τα Χανιά, την τύβλα του, τίποτα. Άμα δεν κάνει το κράτος κάτι, ό,τι παρεμβάσεις έχει κάνει, μόνο άχρηστες είναι. Δεν έχουν φτιάξει τίποτα ουσιαστικό που να μπορέσει να εξαλείψει αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη αυστηρότητα όσον αφορά τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας, της επίβλεψης από τα αστυνομικά όργανα και της προσοχής βεβαίως των οδηγών. Από τη μια το κινητό, από την άλλη το αλκοόλ, από την άλλη τι να πει κανείς. Πολύ άσχημα. Στρατηγική πρόληψη και ενίσχυση της οδηγικής παιδείας είναι οι παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη μάστιγα του αίματος στους δρόμους. Να καθιερωθεί η κυκλοφορία και αγωγή στο 10 ώρες το χρόνο στα παιδιά, σε όλες τις βαθμίδες. Και πιστεύω ότι δεν θα χάσει η παιδεία, αλλά θα αποκτήσει παιδεία, γιατί θα μάθουν τα παιδιά, οι νέες γενιές, να είναι υπεύθυνοι. Και ο ΒΟΑΚ να γίνει, το έχω πει κατ' επανάληψη. Και για το ΒΟΑΚ χρειάζεται στρατηγική πρόληψη. Δεν φτάνει μόνο να είμαστε να βεβαιώνουν παραβάσεις και υπάρχει να σκοτώνται. Λοιπόν, πρέπει να μπει στην καρδιά των ανθρώπων, να γίνει κατανοητό όλο αυτό το πράγμα.